Παιδιά, έξω βρέχει και έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο την ώρα που βρέχει. Είναι το καλύτερο συνέστημα στον πλανήτη Γη, ενδεχομένως. Λαλίλα, καλησπέρα, τι μου κάνετε και πώς μου είστε, ρε παιδιά! Κάπως νιώθω ότι κάθε φορά που κάθομαι, στείνω φώτα, κάμερες κλπ. Για να κάνουμε το βίντεό μας, νιώθω ότι πάρα πολύ καιρό έχω να ανοίξω αυτή την κάμερα. Δεν ξέρετε γιατί έτσι. Έχω zoom. Είχα zoom. Δεν μου αρέσουν αυτά. Έχετε αρχίσει να συνηθίζετε το νέο background του καναλιού και πόσο χαίρομαι γι' αυτό δεν μπορείτε να φανταστείτε. Σήμερα, όπως βλέπετε και από τον τίτλο, θα κάνουμε ένα βιντεάκι story time από τα λατρεμένα σας και τα δικά μου λατρεμένα. Έχω παρατηρήσει ότι τα βίντεο που σας αρέσουν περισσότερο στο κανάλι είναι τα story time και τα mystery boxes. Σας έχω πει ότι το διάστημα αυτό πειραματίζομαι πολύ με τη θεματολογία, γιατί θέλω να το κτίσουμε το καναλάκι μας έτσι όπως το γουστάρουμε. Μαζί θα τα καταφέρουμε όλοι, είμαι σίγουρη. Επιστρέφω λοιπόν με story time και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ωστόσο, το θέμα του story time είναι λίγο περίεργο. Δεν θα σας εξιστορήσω ένα πράγμα, αλλά πολλά διαφορετικά μεταξύ τους. Κοινή βάση, ωστόσο, που έχουν όλα είναι άβολες στιγμές. Οπότε, ναι, σήμερα θα μιλήσουμε για όλες αυτές τις άβολες στιγμές που έχω βιώσει εγώ, σαν Πινελόπη, στον έξω κόσμο. Σας είχα ρωτήσει που λέτε στο Instagram πριν λίγες ημέρες να μου πείτε τις δικές σας άβολες στιγμές. Έτσι ξεκίνησε η όλη ιστορία. Διαβάζοντας λοιπόν έτσι λίγο τις απαντήσεις σας για να δω που βρισκόμαστε, μου ερχόντουσαν στο μυαλό τόσες δικές μου άβολες στιγμές που λέω αυτό πρέπει να γίνει βίντεο. Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω για συγκεκριμένες άβολες στιγμές. Άμα θέλετε να κάνουμε και ένα part 2, που θα σας πω κι άλλες, γιατί θεωρώ ότι αυτές ποτέ δεν τελειώνουν. Γράψτε τα μου κάτω στα σχόλια και πάμε να ξεκινήσουμε. Πλέον νομίζω ότι σχεδόν καθημερινά αντιμετωπίζω άβολες στιγμές. Δεν ξέρω γιατί έχει εξελιχθεί έτσι η ζωή μου. Κεραυνοί, ακούγονται κεραυνοί έξω. Πόσο τέλειο! Αρχικά το μεγαλύτερό μου πρόβλημα είναι οι άκυροι άνθρωποι που έρχονται και μου μιλάνε έξω. Και όταν λέω άκυροι άνθρωποι, προφανώς δεν εννοώ εσάς σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν όμως και κάποια άτομα στον έξω κόσμο που μπορεί να μην με ξέρουν καν, να μην ξέρουν την ύπαρξή μου. Έχουν όμως αυτήν την κακιά συνήθεια να πηγαίνουν να μιλάνε σε ξένους ανθρώπους. Λεγόμενοι πέφτουλες. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Εγώ έχω έρθει πλέον σε μια κατάσταση που δεν μπορώ να διαχωρίσω ποιος έρχεται να μου μιλήσει επειδή με ξέρει, με παρακολουθεί και θέλει συνεπώς να γνωριστούμε και τέλειο, το λατρεύοντα γίνεται. Και πότε έρχεται κάποιος με χαιρετάει στον δρόμο έτσι στο άκυρο. Ωστόσο, δεν είμαι εδώ για να συζητήσουμε αυτές τις στιγμές. Θα μιλήσουμε για συγκεκριμένα γεγονότα και πάμε στην ιστορία νούμερο 1. Λοιπόν, ήμουνα λύκειο. Πρώτη λυκείου ήμουνα σε μία φάση, δεν είχα σχέση, μου άρεσε ένα παιδί. Είχε έρθει η ξαδέρφη μου η Μαρία από την Αγγλία, νομίζω, δεν θυμάμαι που ήταν. Την έχετε δει σε βίντεο τη Μαρία μαζί με την Πινελόπη. Εγώ ήμουν ακόμα σε φάση που με αυτό το παιδί βγαίναμε και γνωριζόμασταν. Οπότε δεν ήταν ότι είχα κάποια σχέση, απλώς ήμασταν στο στάδιο που βγαίνουμε και γνωριζόμεθα. Άβολο και μόνο που κάθομαι και το λέω και το συζητάω με εσάς. Να ακόμη μια άβολη στιγμή. Που λέτε η Μαρία μπορεί να βάθει πάρα πολύ καλά. Το έχει πάρα πολύ το κορίτσι σε αυτόν τον τομέα. Σε κάνει κούκλα. Ξέροντας λοιπόν αυτήν την ικανότητα της ξαδέρφης μου, της είπα ότι μιας και θα έχω ραντεβού να βγω με το αμόρε. Ξέρω, θα το πάμε, σου κάνω ό,τι θέλει. Πάρε, τη φτιάξαμε και τι μας ένα. Ξεκινάμε τέλος πάντων, ναι, μου φτιάχνει όλη την βάση, μου το κάνει όλο ωραία. Τελειώνουμε, φτάνουμε στα χείλη που ήταν το τελικό στάδιο. Και μου λέει η Μαρία, θα πάρει αυτό, δεν έχω κάτι να σας δείξω, παιδιά, δεν έχω παρόμοιο πράγμα. Ήταν ένα στρογγυλό πραγματάκι. Μου λέει: θα το τοποθετήσεις πάνω στα χείλη σου και θα αρχίσεις να το ρουφάς πάρα πολύ. Για να υπάρξει ένα φυσικό πρίξιμο, ας πούμε. Και μετά πάνω σε αυτό θα βάλουμε μολυβάκι, κραγιονάκι και είσαι έτοιμη. Κάνει η Μαρία πρώτα στα δικά της χείλη, γιατί εγώ δεν το είχα ξανακάνει. Να δω τη φασούλα, τι θα παιχτεί. Μου φάνηκε πάρα πολύ εύκολο, το φάζω στα χείλη και μου λέει: Μαρία, εγώ θα χρονομετράω εσύ ρούφα. Στο μικρό μου το χαζό το μυαλό θεωρούσα ότι όσο περισσότερο ρουφούσα εγώ, όσο πιο πολύ θα περισσότερο το χείλο, φυσικά. Μπράβο μου. Το βγάζω τέλος πάντων αυτό από τα χείλη μου, μου βάζει το μολύβι Μαρία, μου βάζει και το κραγιόν, βγαίνω στο ραντεβού μου, όλα καλά, όλα ωραία. Την επόμενη μέρα είχα μάθημα στο φροντιστήριο. Λοιπόν, παιδιά, από το πολύ ρούφιγμα, από το καπάκι αυτό, τι ήταν, δεν θυμάμαι, μου είχαν δημιουργηθεί μελανιές στα χείλη. Σαν να είχε κοκκινίλες, μεμονωμένες μελανιές, περίεργη φάση. Εγώ στο φροντιστήριο δεν βαφόμουν, οπότε είχε βγει αυτό όλο τη φόρα. Δεν είχα βάλει ούτε κραγιόν, τουλάχιστον να αλλάξει λίγο το χρώμα. Στο μεταξύ στα φροντιστήρια έχουν και αυτές τις λάμπες τις άσπρες που ό,τι ατέλεια έχεις και δεν έχεις θα φανεί οπωσδήποτε, δεν γλιτώνεις από τίποτα. Κάποιοι συμμαθητές μου ήταν πάρα πολύ διακριτικοί, δεν είπαν τίποτα. Κάποιοι ήταν πάρα πολύ αδιάκριτοι γιατί κάναμε και παρέα με κάποια παιδιά από εκεί. Οπότε προφανώς και θα σε κοροϊδέψουν όταν θα δουν την κατάσταση στα χείλη. Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, πάρα πολύ άβολα, δηλαδή δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Μπήκε και καθηγητής, ο πρώτος θυμάμαι, ο οποίος το σχολίασε και το σχολίασε λέγοντας
Έκανε χθες το βράδυ την Ανελόπη και να τα χείλη σου έτσι. Εγώ τώρα τι να καθίσω να εξηγήσω, ότι καθόμουν και ρουφούσα ένα καπάκι για να φουσκώσουν τα χείλη μου, να φανούν μεγαλύτερα και να βγω ραντεβού. Όπως καταλαβαίνετε, όλοι νόμιζαν ότι προερχόταν από κάποιο παθιασμένο φιλί αυτό το πρίξιμο. Κάποιος με δάγκωσε. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούσαν να σκεφτούν αυτοί οι άνθρωποι για την κατάσταση στα χείλη μου. Πάντως το καπάκι είμαι σίγουρη ότι κανένας δεν το σκέφτηκε. Προφανώς δεν μπήκα στη διαδικασία να το πω. Ακόμα χειρότερο, μιλούσα για το καπάκι και για τις προθέσεις που είχα. Οπότε απλώς έμεινα με μια κοκκινίλα στη μούρη. Τουλάχιστον το σκέφτομαι και γελάω. Το θετικό με τις άβολες στιγμές είναι ότι μετά από κάποιο διάστημα, μετά από κάποια χρόνια, μένει αυτή η βλακεία. Κάνω αυτό το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι από το Storytime 2 πήγα κατευθείαν στο Storytime 3, γιατί κάπως με έπιασε η πολυλογία μου, πήρε πάρα πολύ ώρα το δεύτερο Storytime και δεν θέλω να σας κουράσω με πάρα πολλά λόγια, πάρα πολλές ιστορίες, πάρα πολύ μεγάλο βίντεο. Οπότε από το Storytime 1 πάμε κατευθείαν στο Storytime 3, το έχω διαγράψει όλο το κομμάτι. Το μόνταρα και το διέγραψα, αυτό είναι το χειρότερο, δεν πειράζει. Με το δεύτερο Storytime να σας αναφέρω σε ένα επόμενο βίντεο part 2, ό,τι θέλετε εσείς. Στο μεταξύ, κάθε φορά σας λέω ότι θα προσπαθήσω να μην ανοίξω την vlogging κάμερα και να σας πω κάτι που ξέχασα να σας πω την ώρα που τραβούσα το βίντεο. Πάντα ρε παιδί μου, πώς καταλήγουμε να ανοίγουμε αυτή την κάμερα, πολύ κουνούσα το χέρι μου, πώς καταλήγουμε να ανοίγουμε αυτή την κάμερα και να συμπληρώνουμε και να συμπληρώνουμε. Μαγικό πράγμα. Συνεχίζουμε στο βιντεάκι μας εμείς, πάρτε το. Storytime νούμερο 3 και θα είναι το τελευταίο για το σημερινό μας βίντεο. Αυτό είναι άβολο, παύλα, ξεφτύλα. Είμαι η ίδια ξεφτύλα, μα με ρωτά σε μια προσωποποίηση της ξεφτύλας. Ευτυχώς το μόνο που με δικαιολογεί είναι ότι ήμουν παιδί, ήμουν δημοτικό, δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Αυτό εγώ δεν θα το δικαιολογούσα σε μεγαλύτερη ηλικία. Πάμε το πράγμα από την αρχή. Εγώ πλέον, τώρα στα 21 μου, έχω μια μεγάλη φοβία. Αυτή είναι οι πεταλούδες. Φοβάμαι, τις τρέμω πραγματικά πάρα πολύ. Όταν έχω παρέα εκεί με έξω και έρθει μια πεταλούδα, είναι ok, έχει και λίγο πλάκα. Γιατί γελάνε όλοι μαζί μου πλέον με τις αντιδράσεις μου. Δεν μπορώ να έχω μία πορεία και να έρθει πεταλούδα έστω και εδώ και να συνεχίσω ψύχρεμα να έχω την πορεία μου. Σε μικρότερη ηλικία αυτό δεν το είχα καθόλου με τις πεταλούδες. Και μάλιστα μία φορά που καθόμουν σε καφετέρια, σε μία καφετέρια στη Λάρισα, έτυχε να είναι μία ψυχολόγος από πίσω. Είχαν έρθει τρεις πεταλούδες και αυτές πάνω, σαν το μέλι έρχονται. Και με έχει φωνάξει, φανταστείτε λίγο το πρόβλημα. Φώναζε από μακριά, ναι, λέω και δυσκολευόμουν. Και μου είχε πει ότι δεν είναι λογικό να φοβάμαι τις πεταλούδες. Στα 21 μου, ενώ στα 12 μου δεν τις φοβόμουν. Γιατί πρέπει να το ψάξω. Κάποιο πρόβλημα ενδεχομένως πήγα να τις πω, αλλά κρατήθηκα. Που λέτε, είχα αυτή τη φοβία με τις πεταλούδες, την είχα με τις μέλισσες. Ήμουνα στο κέντρο της Λάρισσας, έκανα ποδήλατο, επέστρεφα προς το σπίτι μου και για να μωρέ. Και είχα μπει σε ένα μεγάλο πεζοδρόμιο, το οποίο είχε πολύ κόσμο, γιατί ήταν πρωί προς μεσημέρι και γινόταν λίγο χαμός τέλος πάντων στο κέντρο. Είχε ανοίξει, θυμάμαι, η πόρτα από ένα αμάξι και είχε βγει ένας παππούς και μια γιαγιά, οι οποίοι ήταν σε κατάσταση, μια κατάσταση. Δηλαδή η γιαγιά είχε μπαστούνάκι, βασικά όχι μπαστούνάκι, αυτό το πι. Ο παππούς ήταν μια χαρά άρχοντας. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Και έτσι όπως περπατούσα, είδα την νέα γιαγιά και τον παππού. Οπότε πήγα να στρίψω από την άλλη μεριά για να μην τους πατήσω τους ανθρώπους. Και εκείνη την ώρα που πήγαινα να στρίψω, έστριψα το τιμόνι από το ποδήλατό μου. Ήρθε πάνω μου μία μέλισσα. Το λάθος timing να έρθει μέλισσα πάνω μου. Είναι την ώρα πάρα πολύ κακό αυτό που θα πω. Από το οπτικό μου πεδίο διέγραψα τους πάντες. Και όταν λέω τους πάντες, και τη γιαγιά με τον παππού και το πι. Είχα αφήσει μόνο τη μέλισσα. Οπότε όπου πήγαινε η μέλισσα, πήγαινα αντίστροφα. Το αποτέλεσμα ήταν έτσι πως πήγαινα ζιγ-ζακ και δεν κοιτούσα που πήγαινα. Δεν ενδιέφερε. Απλώς δεν ήθελα να με ακουμπήσει η μέλισσα. Έπεσα πάνω στη γιαγιά με το πι. Πάνω στη γιαγιά με το πι. Τουλάχιστον έπεσα πάνω στον παππού. Τη γιαγιά με το πι έπρεπε. Εντάξει, ευτυχώς δεν την έδειξα κάτω τη γυναίκα. Αλλά ήταν μια ηλικιωμένη με ένα πι. Και εγώ ήμουν ένα χαζόμενο ποδήλατο που προσπαθούσε απλώς να αποφύγει τη μέλισσα. Προφανώς θα τη χτύπησα τη γυναίκα. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι. Το μόνο που θυμάμαι ήταν ο εξοργισμένος άρχοντας παππούς, ο οποίος είχε βγει έξω από τα ρούχα του. Φώναζε πάρα πολύ. Προφανώς του ζήτησα συγγνώμη, δεν ήμουν και κανένα σκατόπεδο. Αλλά και όσες συγγνώμες και να ζητήσεις, την άλλη την έχεις χτυπήσει. Ξέρω αν έπρεπε να τα μοιραστώ αυτά μαζί σας, αν ήταν λάθος. Επειδή ήξερα ότι όταν τα σχολίαζα και θα αντιδρούσα στα δικά σας, στις δικές σας άβολες στιγμές, θα ήμουν όλη την ώρα σε φάση «Α, και εμένα μου είχε τύχει αυτό». «Α, αποφάσισα να κάνω κάποια story times και να σας πω δικές μου εμπειρίες από άβολες στιγμές». Σίγουρα όταν θα σχολιάζουμε και τις δικές σας άβολες στιγμές θα μου ξεφύγουν άλλες τόσες δικές.
δικές μου. Οπότε αν θέλετε να κάνουμε και ένα part 2, πείτε τον κάτω στα σχόλια. Να περιμένετε σε επόμενο βιντεάκι, μπορεί να είναι και το ακριβώς επόμενο. Λογικά αυτό θα είναι. Στις δικές σας άβολες στιγμές, νομίζω θα γελάσουμε πάρα πολύ σε αυτό το βίντεο. Αυτό το τετράδιο έχω γράψει και άλλες άβολες στιγμές μου, αλλά λέω να μην τις πω τώρα. Σας έχω καρφιτσωμένο σχόλιο το Instagram μου, να πάτε να με ακολουθήσετε εκεί, να τα λέμε και λίγο πιο συχνά. Να παίρνετε και εσείς μέρες βασικά σε βιντεάκια που κάνουμε στο κανάλι. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε τέλεια, να χαμογελάτε πάρα πολύ. Να θυμάστε ότι δεν αξίζει να στεναχωριέστε για τίποτα, να είναι η αρχή σας αυτό. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά και τσάου, bye!